Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, επειδή το κόμμα σας βρίσκεται σε ευθεία γραμμή, να το πω έτσι, με όλα τα κινήματα και τους χώρους και δουλειάς, αλλά και τους χώρους των δημόσιων δομών και υποδομών, αν έχει περιέλθει και σε δική σας γνώση στη Θεσσαλονίκη να γίνεται επιλογή ασθενών, όπως κατήγγειλε ο κύριος Γιαννακός, το επιβεβαίωσε τώρα και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αυγέρη. Νομίζω πως έτσι κι αλλιώς γίνεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλο αυτό το διάστημα και είναι αντικειμενικό να γίνεται, ξέρετε κύριε Μελιγκόνη, από τη στιγμή που το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έχουν φτάσει στα όριά τους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κατάσταση, τολμώ να πω, ότι στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει και δραματική. Ναι. Με την έννοια ότι έχουν απομείνει ελάχιστα έως και καθόλου κλίνες μεθ, είναι ότι νοσοκομεία, σχεδόν όλα τα νοσοκομεία, είναι πια νοσοκομεία της μίας νόσου, με όλα τα άλλα νοσήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, να μένουν παραπίσω. Δεν μιλάω τώρα για τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, ούτε για τα χειρουργεία που έχουν ακυρωθεί. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και αναδεικνύονται, αν θέλετε, οι ελλείψεις και τα τραγικά κενά, ναι, ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής που κράτησε πολλά χρόνια. Ξέρετε, πολλές κυβερνήσεις μόχθησαν σκληρά για να φτάσει το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία μας σε αυτό το χάλι. Όλες οι προηγούμενες που πέρασαν έβαλαν το δικό τους λιθαράκι. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη, κύριε Μελιγκόνη, να στενάζει από μια ίωση, από έναν ιό, τον κορονοϊό, και εδώ στο κέντρο της πόλης το κατεξοχήν νοσοκομείο για τέτοια νοσήματα, το Λιμωδόν, να παραμένει κλειστό από το 2013. Δεν γίνεται, είναι παράλογο. Υπάρχει ακόμα ένα νοσοκομείο που έκλεισε, είναι το Παναγία στην Καλαμαριά. Έκλεισε και το δερματολογικό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα μπορούσαν να ανοίξουν, να στελεχωθούν. Λίγη δουλειά χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτά να μπουν στη μάχη της αντιμετώπισης. Και πάνω απ' όλα, βεβαίως, να ενισχυθούν τα υπάρχοντα νοσοκομεία, να στελεχωθούν από το αναγκαίο προσωπικό. Αλήθεια, κύριε Μελιγκόνη, έγινε ποτέ καμιά έρευνα, καμιά επιτήρηση, δημοσιεύτηκαν στοιχεία για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στο νοσηλευτικό, στο υγειονομικό προσωπικό? Πόσοι άραγε γιατροί και νοσηλεύτριες και νοσηλευτές ασθενούν και τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία μιας κλινικής και ενός νοσοκομείου? Και τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις επ' αυτών, όπως για παράδειγμα πόσοι γιατροί άμα ασθενήσουν θα βρεθούν και αντιμέτωποι με το πειθαρχικό, έτσι. Το λέω. Ναι, αλλά εντάξει, αυτό είναι μια κατάπτυστη απόφαση. Νομίζω ότι ένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να την δεχτεί. Είναι ακατανόητη, κατάπτυστη. Και καλά θα κάνουν να τη μαζέψουν, δηλαδή, αυτή την απόφαση, να την πάρουν πίσω. Εκεί που μας χρωστάγανε, μας παίρνουν και το βόδι, ούτε λίγο ούτε πολύ. Έλεγα προηγουμένως ότι θα χρειαστεί ένας πιο συντονισμένος αγώνας, μια πιο συντονισμένη διεκδίκηση, και εν πάση περιπτώσει σε όλη, για να καλυφθούν αυτά τα κενά και σε όλη αυτή τη συζήτηση που εξέσπασε τις προηγούμενες μέρες γύρω από τη διαφάνεια, ναι, έγινε τέτοια, όπως σας είπα πριν, έγινε καμιά έρευνα, καμιά επιτήρηση, εν πάση περιπτώσει δημοσιεύτηκε κάτι σε σχέση με το υγειονομικό προσωπικό, δημοσιεύτηκε κάτι σε σχέση με τους εργασιακούς χώρους? Τίποτα. Δημοσιεύτηκε τίποτα σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα σχολεία? Βεβαίως με τα σχολεία θα πει κανείς ότι και μόνο το κλείσιμο αυτών των σχολείων αποτελεί μια ομολογία, ναι, ότι έτσι κι αλλιώς λειτουργούσαν οι ιονοί ως μεταδότες του ιού, άσχετα το αν νοσούν ή δεν νοσούν οι μικρότερες ηλικίες τα παιδιά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Όλα λοιπόν είναι στον αυτόματο πιλότο, θα μπορούσε να πει κανείς. Όλα αναγορεύονται και αφήνονται στην ατομική ευθύνη. Η καραμέλα της ατομικής ευθύνης όμως, κύριε Μελιγκόνη, έλειωσε πια, και για να αναδειχτεί η πολύ μεγάλη, η κεντρική, η κρατική, η κυβερνητική ευθύνη. Και μας μιλάνε συνεχώς για πρωτόγνωρες συνθήκες. Ναι. Τους ακούμε. Ναι. Αλλά πρωτόγνωρες συνθήκες, κύριε Μελιγκόνη, ήταν το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Άντε και το Μάη. 9 μήνες μετά και 10 μήνες, ένα χρόνο δηλαδή σχεδόν, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για πρωτόγνωρες συνθήκες.
ούτε για αόρατο εχθρό. Είναι πάρα πολύ ορατός ο εχθρός. Η πανδημία είναι εδώ μπροστά μας και θερίζει. Ναι. Έχουμε κάθε μέρα τριψήφιους νεκρούς. Τα μέτρα είναι επίγοντα. Πέρα από τη στελέχωση των νοσοκομείων, πρέπει να γίνει τώρα, χτες θα έλεγα εγώ, έπρεπε να έχει γίνει η επίταξη των ιδιωτικών δομών της υγείας. Όλων, σε όλη τη χώρα, να τεθούν υπό τη σκέπη του κράτους, να λειτουργήσουν με την ευθύνη του κράτους, χωρίς να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες τους. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε μπερδέψει την επίταξη με την ενοικίαση. Μα είμαστε το μόνο κόμμα που το λέει αυτό. Είμαστε το μόνο κόμμα. Για όσο καιρό χρειαστεί να είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, να τεθούν στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος, όπως λένε. Πόλεμο δεν έχουμε, έτσι δεν μας λένε, κύριε Μελιγκόνη. Και στον εκτός από την επίταξη των δομών, μιλάτε και για επιστράτευση των υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών. Βεβαίως. Και αυτοί θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη μάχη, σε αυτό τον πόλεμο. Και οι ιδιώτες θα πρέπει να τεθούν στο σχεδιασμό να συστρατευθούν όλες οι δυνάμεις στον πόλεμο κατά του κορονοϊού, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γίνουν βεβαίως και έλεγχοι στους χώρους δουλειάς. Θα πρέπει να γίνει μια επιδημιολογική επιτήρηση. Και αυτό, ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, χρειάζεται να γίνουν στοχευμένα, σχεδιασμένα τεστ, μαζικά, δωρεάν τεστ, έτσι ώστε να είναι δυνατή και η ιχνηλάτηση και να απομονώνονται οι εστίες ή όποιες εστίες εκδηλώνονται εδώ και εκεί. Όχι όπως τώρα να πηγαίνουμε στα τυφλά. Ναι. Είναι πολύ απλά πράγματα. Νομίζω τα καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν τα κάνει η κυβέρνηση και δεν τα κάνει επειδή δεν έχει καμία πρόθεση να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα, όχι μόνο δεν θέλει να ξοδέψει παραπάνω. Για να κλείσουμε αλλά στον προϋπολογισμό για την υγεία, και κλείνω με αυτό, στον προϋπολογισμό για την υγεία την επόμενη χρονιά που ο κορονοϊός εδώ θα είναι, και το ξέρουν όλοι αυτό, μειώνουν τις δαπάνες για την υγεία κατά 600 εκατομμύρια. Βγάλετε εσείς συμπέρασμα τώρα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Νομίζω ότι ο λαϊκός κόσμος θα πρέπει να το δει με έναν τρόπο πιο διεκδικητικό, πιο συλλογικό, βεβαίως με όλα τα μέσα προστασίας που απαιτούνται σε αυτές τις συνθήκες, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να διεκδικηθούν όλα αυτά. Αν περιμένουμε την καλή τους προαίρεση, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.